Τηλεοπτικό πλατό και η κυρία Αφροδίτη Ρέτζου είναι ψυχίατρος, είστε και υποψήφια με το ΚΚΕ, είστε επίσης πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Σωστά. Διορθώστε με γιατί είναι τίτλοι, έχετε όχι, σωστά, σωστά. Τίτλους που είναι δύσκολο να τους μάθουμε απ' έξω, όσο και να σημειώνουμε εδώ στα χαρτιά μας. ΚΚΕ λοιπόν, γιατί ΚΚΕ, ένα βασικό και θεμελιώδες ερώτημα. Δείτε τώρα, ποιοι διεκδικούν έδρες στη Βουλή. Τέσσερα κόμματα, καλά είναι πολύ οι συνδυασμοί, αλλά λέω τους κατεξοχήν. Ναι. Τέσσερις που έχουν ψηφίσει μνημόνια. Ναι. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25, ναι. Ή να μην το αφήνουμε στο απειρόβλητο. Η εγκληματική ναζιστική δολοφονική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ένα ακροδεξιό μόρφωμα που έρχεται να καλύψει το χώρο που θα αφήσει η Χρυσή Αυγή, η οποία καταβαραθρώνεται και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να την πετάξουμε και εκτός Βουλής, και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μάλιστα. Βάλατε και το Βελόπουλο στη μέση, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Γιατί είναι η προσπάθεια αυτή να αναμορφωθεί ο ακροδεξιός χώρος. Την προσπάθεια αυτή δηλαδή έχουμε την εμφάνιση της ελληνικής λύσης. Άρα λοιπόν, ποιος μπορεί να τους αντιπαλέψει όλους αυτούς, γιατί είναι δεδομένο ότι θα έχουμε κυβέρνηση στις 8 Ιούλη. Ναι. Κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει ένα σκληρό αντιλαϊκό πρόγραμμα. Κατά πάσα πιθανότητα, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, η κάλπη κρύβει εκπλήξεις, αλλά από ό,τι φαίνεται της Νέας Δημοκρατίας, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να απασχολεί τους εργαζόμενους. Αν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι. Ποιος θα είναι το συμπλήρωμά της, υπάρχουν πάρα πολύ πρόθυμοι, ποια θα είναι η διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο, αλλά ποιος θα είναι απέναντί τους. Και απέναντί τους μπορεί να είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κυρία... Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε την ψήφο του Κομμουνιστικού Κόμματος για να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων, του λαού και στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή, να δυναμώσουν οι αγώνες του λαού, γιατί εκεί κρίνεται το δίκαιο του. Κυρία Ρέτζου, τόσα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι οι ψηφοφόροι που τον έκαναν κυβέρνηση, έκαναν το κόμμα του κυβέρνηση, δεν ήταν ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι ψηφοφόροι που ενδεχομένως είναι δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση, γιατί δεν φαίνεται να έρχονται στο ΚΚΕ? Ναι, αρκετές φορές μας θέτουν αυτό το ερώτημα. Καταρχήν έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δυσφήμισε και συκοφάντησε όσο κανένας άλλος τις ιδέες και τα οράματα της αριστεράς. Κάθε άλλο παρά αριστερά είναι. Δεν μπορείς να είσαι αριστερός και να, είσαι, να ονομάζεις τον Τραμπ διαβολικά καλό. Και την επόμενη στιγμή να καταθέτεις στους 200 της Κεσαριανής στεφάνη. Άρα έχει ευθύνη. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι που έχουν καταβολές ριζοσπαστικές κάνουν το βήμα και συμπορεύονται και προστίθονται κάθε μέρα άνθρωποι που θέλουν να υπερασπιστούν αυτά τα οράματα και αυτά τα ιδανικά, τις αξίες της αριστεράς που δυσφήμισε και συκοφάντησε όσο κανείς άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, εμείς λέμε γιατί ακόμα ο λαός δεν έχει πιστέψει στη δύναμή του. Δεν έχει αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να ορθώσει το ανάστημά του. Γιατί εμείς λέμε ότι δεν υπάρχουν εργολάβοι λύσεων. Φταίτε εσείς για να βγει στο προσκήνιο. Α, το εξετάζουμε. Μπορεί και εκεί δεχόμαστε και την κριτική και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά ακριβώς για να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στο λαό, στη δύναμή του για να επιβάλλει το δίκαιο του. Μάλιστα. Και να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων και να πάψει να είναι παθητικός θεατής ενός παιχνιδιού που είναι σε βάρος του. Στην αριστερά, στον χώρο της αριστεράς, τοποθετούν τα κόμματά τους και ο κύριος Βαρουφάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Βαρουφάκης μάλιστα είπε ότι αν δεν υπήρχε το κόμμα του θα ψήφιζε ΚΚΕ. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι στην προσπάθεια τους να υφαρπάξουν ψήφους. Δεν έχει μείνει χρυσόψαρου ο ελληνικός λαός. Ήταν υπουργός οικονομικών. Ο τους πρώτους 6 μήνες
της κυβέρνησης ναι. του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι που έκανε δεν ήταν, αριστερά, δεν είναι η ιδεολογία του αριστερή. Τώρα το να παρατείνεις κατά δύο μήνες το δεύτερο μνημόνιο, το να ονομάζεις την Τρόικα θεσμούς για να την νομιμοποιήσεις στη συνείδηση του ελληνικού λαού, το να στέλνεις επιστολική ψήφο και να λες αν ήμουν στη Βουλή θα ψήφιζα ναι, ότι το 70% του τρίτου μνημονίου, του χειρότερου δηλαδή μνημονίου είναι καλό, το άλλο ας τα αναλάβει η εργαλειοθήκη του ΑΣΑ. Ένα από αυτά που προέβλεπε η εργαλειοθήκη του ΑΣΑ είναι η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και όχι μόνο. Το να λες ότι μπορεί να υπάρξει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος λύση προς όφελος των εργαζομένων και του λαού, δεν μπορείς να είσαι αριστερός. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν βγαίνουμε από την Ευρώπη. Εκεί παραμένουμε. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Το ΚΚΕ τι λέει γι' αυτό, να φύγουμε, να κάνουμε... Ασφαλώς. Είναι ξεκάθαρη η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Βέβαια προϋποθέτει αυτό, εμείς λέμε, και ανατροπή στο επίπεδο της εξουσίας και της οικονομίας. Τι θα κάνουμε χωρίς τα λεφτά της Ευρώπης. Πλούτος παράγεται. Mm-hmm. Έχουμε πλουτοπαραγωγικές πηγές. Θα μπορούσε, αν τα κλειδιά της οικονομίας τα είχε ο ελληνικός λαός, αυτός που παράγει τον πλούτο, να τα αξιοποιήσει και να σχεδιάσει έτσι την οικονομία του, που να έχει όμως σαν στόχο. Ο αγρότης, ένα απλοϊκό ερώτημα να σας κάνω. Ικανοποίηση. Και είναι και πολύ την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Ναι. Δείτε τι έγινε με την αγροτική παραγωγή. Τι έγινε εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Έχει αυξηθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας, η διατροφική εξάρτηση της χώρας μας. Εισάγουμε προϊόντα τα οποία θα μπορούσαμε να τα παράγουμε. Έχει ξεκληριστεί η μικρομεσαία αγροτιά. Και αυτές ήταν οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αφού δεν είναι καλό πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλοι θέλουν να μπουν μέσα με κάθε τρόπο. Τι εννοείται όλοι? Θέλουν να βρεθούν. Και οι χώρες που είναι εκτός θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι? Ναι. Οι χώρες που έχουν όμως καπιταλισμό. Ναι. Έτσι. Αυτές οι χώρες. Μάλιστα. Γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των δικών τους. Της δικής τους αστικής τάξης, των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων. Ωραία. Γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε υπέρ των επενδύσεων στο ΚΚΕ? Τι είναι το επενδύσεις? Όχι υπεριαλιστικών, αλλά... Δεν υπάρχουν άλλες επενδύσεις. Υπάρχουν μόνο υπεριαλιστικές. Τώρα, σε αυτή τη φάση, στο πλαίσιο του καπιταλισμού, δείτε τώρα τι προβλέπει. Και πού θα δουλέψουμε. Πού θα εργαστεί ο κόσμος, γιατί στην Ελλάδα εργοστάσια δυστυχώς δεν υπάρχουν. Γιατί να μην υπάρχουν? Δεν έχει η χώρα μας τη δυνατότητα. Δεν έχει παραγωγικές δυνατότητες. Όλοι θα θέλαμε. Δεν θα μπορούσαν. Γιατί να μην γίνει λοιπόν αυτό? Γιατί ακριβώς αυτή η δυνατότητα υπονομεύεται και υποσκάπτεται από το γεγονός ότι τα κλειδιά της οικονομίας ανήκουν στα χέρια των λίγων, που τοποθετούν τα κεφάλαιά τους εκεί που θα τους αποφέρουν γρήγορο και εύκολο κέρδος. Όσο για τις περίφημες επενδύσεις και για το φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, αυτό προϋποθέτει τσάκισμα. Και ολοένα και μεγαλύτερη συρρήκνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και αυτό έχει αποδειχθεί. Δείτε, υπάρχουν κλάδοι που έχουν ανάπτυξη. Να πάρουμε τον τουρισμό. Ανάπτυξη δεν έχει ο τουρισμός. Έχει ανάπτυξη ο τουρισμός. Οι ξενοδοχοϊπάλληλοι που αναγκάζονται να δουλεύουν όλη τη σεζόν. Έχετε απόλυτο έτσι, δεν δίκιο. Είναι. Αλλά μπορούμε να πάρουμε... Με τσακισμένα δικαιώματα ο ελληνικός λαός που δεν μπορεί να κάνει ούτε 5 μέρες διακοπές. Άρα ποιος ωφελείται από αυτή την ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Ανάπτυξη από ποιον. Και για ποιον? Ξέρετε τι γίνεται με το ΚΚΕ? Σε όλα δίκιο έχετε. Εγώ πάντα αυτό λέω στους ανθρώπους του ΚΚΕ. Αυτό λοιπόν, δεν αυτοί ξέρω, λοιπόν όμως... που μας αναγνωρίζουν το δίκιο και έτσι είναι όπως το λέτε. Δεν ξέρω και καθημερινά. Όμως, μπορούμε να έχουμε τουρισμό όμως που να είναι κρατικός, δηλαδή μπορούμε να ανοίξουμε κρατικά ξενοδοχεία. Γιατί όχι? Εγώ εκεί είναι που έχω απορίες σχετικά με αυτά που λέει το ΚΚΕ. Στα εργασιακά είναι, και σε αυτά. Το λέτε αυτά που είναι, δεν ακούει ο εργαζόμενος. Αλλά είναι, εγώ που θα πάω να δουλέψω αύριο? Μισό λεπτό. Το ερώτημα είναι, ο ξενοδοχοϋπάλληλος πρέπει να έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά? Πρέπει να έχει ανθρώπινο ωράριο? Πρέπει να έχει αξιοπρεπείς μισθούς? Το ερώτημα είναι, οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, μιλάμε για τον εξωτερικό, να μιλήσουμε για τη δυνατότητα του εργαζόμενου, του νέου ανθρώπου να πάει
5 μέρες, 7 μέρες διακοπές. Είναι πάρα πολύ βασικό ο εσωτερικός τουρισμός, αλλά με εσωτερικό τουρισμό δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Για ποιον να βγει ο λογαριασμός? Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός για τον ελληνικό λαό. Εμείς αυτό λέμε. Και αυτό το δίκαιο που λέτε, ότι σε όλα δίκαιο έχει το κουκουέ. Στα εργασιακά λέτε αυτά που θέλει να ακούει μέσα ο εργαζόμενος. Το θέμα είναι εφικτά. Όχι μόνο τα εργασιακά. Όλες τις πλευρές που αφορούν τη ζωή του εργαζόμενου συνολικά του λαού. Είτε αφορά τα εργασιακά του δικαιώματα, είτε αφορά τον ελεύθερο χρόνο, είτε αφορά τον πολιτισμό, είτε αφορά την υγεία, είτε αφορά την παιδεία. Mm-hmm. Στην υγεία τι... Αυτό λοιπόν το δίκαιο που μας αναγνωρίζουν οι εργαζόμενοι, αυτούς με τους οποίους μιλάμε καθημερινά, εμείς λέμε ότι πρέπει και να εκφραστεί και στην κάλπη. Ακριβώς για να αναπτερωθεί η ελπίδα, να ορθώσει το ανάστημά του. Κυρία Ρέτζου, είστε γιατρός και θέλω λίγο να μιλήσουμε για την υγεία, γιατί ζείτε πάρα πολύ καλά, ζείτε τα προβλήματα και τα γνωρίζετε πολύ καλά. Οι γιατροί φεύγουν όμως. Είπαμε ότι εδώ δεν θέλουμε υπεριαλισμό, δεν θέλουμε τις εταιρείες να έρχονται. Όμως οι συνάδελφοί σας που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες φεύγουν. Γιατί υπάρχει αυτή η μαζική αιμορραγία επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό? Κυρίως για λόγους βιοποριστικούς. Γιατί δεν προκυρήσονται θέσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό. Τα νοσοκομεία, οι δημόσιες μονάδες υγείας στενάζουν από ελλείψη προσωπικό, εντατικοποίηση. Έχουν γίνει βέβαια προσλήψεις. Υπάρχουν και ελλείψεις, αλλά δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Οι προσλήψεις κατά κύριο λόγο αφορούν επικουρικό προσωπικό, εργαζόμενους δηλαδή με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και αντικαθιστούν αυτούς, δεν προστίθονται δηλαδή, αυτούς που αποχωρούν είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω απόλυσης επειδή λύγει η σύμβασή τους. Μιλάμε για εντατικοποίηση, μιλάμε για περιπλανόμενους υγειονομικούς οι οποίοι μετακινούνται από τη μία μανάδα στην άλλη, από το κέντρο υγείας στο νοσοκομείο για να καλύπτουν εφημερίες, ακόμα και από τη μία πόλη στην άλλη. Από την Άρτα στα Γιάννενα. Ένας μέσος... Όπως σας το λέω. Ένας μέσος μισθός ενός γιατρού... Λοιπόν, δεν βλέπει λοιπόν προοπτική. Τι μισθός είναι? Ο μέσος είναι. Μισθός, τώρα να πούμε 1.000-1.200 ευρώ. Λοιπόν, δείτε όμως ένας τώρα... άνθρωπος που έχει φάει τα χρόνια του για να σπουδάσει, παίρνει 1.000 ευρώ. Με αυτή τη λογική λοιπόν, αυτό λέω κυρία Ρέτζιου, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θα ψάξει να βρει καλύτερη δουλειά στο εξωτερικό. Αν τα αγγλικά του είναι καλά, αν οι σπουδές του και αν είναι νέος, θα σηκωθεί να φύγει. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν κάθονται εδώ οι συνάδελφοί σας να... Ποια είναι η αιτία όμως? Να προσπαθήσουν είναι αιτία, και είναι, όμως. Είναι κατανοητό ποια, από μια άποψη, γιατί δεν έχουν... Ναι, ποια είναι η αιτία, γιατί εδώ πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία στην περιγραφή. Κανένας δεν νομίζω, ακόμα και από αυτούς που έχουν κυβερνήσει, με μελανά χρώματα, αν τους ζητήσετε να περιγράψουν την κατάσταση στην υγεία. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια προσπαθεί να βαφτίσει το μαύρο άσπρο, γιατί... Αναφέρεται στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας τα χρόνια που διακυβέρνησε, που είναι βέβαια διαψεύδεται καθημερινά από την πραγματικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι και οι ίδιοι ασθενείς και οι υγειονομικοί. Αλλά κανείς πρέπει να αναζητήσει την αιτία και με αυτή να συγκρουστεί. Και η αιτία είναι ότι η υγεία θεωρείται πλευρά του μη μισθολογικού κόστους. Έχουμε διαχρονικά μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τις δημόσιες μονάδες υγείας για να εξασφαλίζεται ζεστό κρατικό χρήμα να διοχετεύεται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και ταυτόχρονα ο τομέας της υγείας θεωρείται ένας πολύ κερδοφόρος τομέας για να έρχονται να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους. Μάλιστα. Έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα που αποδείχθηκε ότι ο δημόσιος τομέας υγείας είναι στην πραγματικότητα χορηγός των μεγάλων διαγνωστικών κέντρων. Θυμάστε τι έγινε με το lockout. Πού υπάρχει καλή δημόσια υγεία? Κατά τη γνώμη μας, και επιβεβαιώνεται επειδή πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του και το επίπεδο της ανάπτυξης, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και αυτό να είναι το κριτήριο. Σε ποια χώρα υπάρχει καλή δημόσια? Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε καμία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, αντίστοιχες με τις ανάγκες, αλλά και με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, δηλαδή... γιατί και εκεί είναι κόστος. Ναι, άρα εννοείται ότι δεν υπάρχουν με καλά νοσοκομεία στη Γαλλία ή στην Αγγλία ή στη Γερμανία? Βεβαίως και υπάρχουν. Μάλιστα. Υπάρχει όμως έντονη διαφοροποίηση. Γιατί Πού υπάρχει καλή δημόσια υγεία, δεν μου απαντήσατε όμως. Θα σας πω. Καταρχήν, οι ίδιες οι δημόσιες μονάδες υγείας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ναι. Αλλά το αν θα είναι στελεχωμένες με προσωπικό, τι
υπηρεσίες θα παρέχουν εξαρτάται από το αν θα εξασφαλίζουν έσοδα από την πώληση των υπηρεσιών τους. Μάλιστα. Για έχουμε παραδείγματα συγκεκριμένα. Και το NHS, ας πούμε, το αγγλικό δεν είναι καλό, που είναι νομίζω δημόσιο. Νομίζω το έχει αποδείξει. Υπήρχαν και πρόσφατα κινητοποιήσεις εκεί των εργαζομένων. Πού υπάρχει καλό, ένα ελάχιστο βασικό πακέτο υπηρεσιών και τα άλλα όλα σε ανταποδοτική βάση. Έχεις να πληρώσεις. Έχει καλός. Ναι. Αυτό θέλουν να εξασφαλίζουν. Δεν μου απαντάτε όμως το ερώτημα. Αφού δεν υπάρχει, γιατί πρέπει να σας υποδείξω. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει γιατί πρέπει να σας υποδείξω. Γιατί είναι κάποιο. Σημαντικό να έχουμε ένα παράδειγμα στο μυαλό μας. Λέτε ότι δεν υπάρχει παράδειγμα, στην Ευρώπη. Λοιπόν, το παράδειγμα λοιπόν, αν το θέλετε, υπάρχει παράδειγμα. Δεν υπάρχει βέβαια πλήρης αναλογία, γιατί είναι διαφορετική. Μία αναφορά. Σε παλιότερη περίοδο είναι οι χώρες που οικοδομούσαν σοσιαλισμό και που δεν το αμφισβητεί κανείς. Μάλιστα. Ότι με βάση τα δεδομένα εκείνης της εποχής, πρώην Σοβιετική Ένωση δηλαδή, ασφαλώς, μάλιστα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, αν το θέλετε, και στην Κούβα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει με την έννοια που σας το λέω. Η υγεία κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό. Ναι. Υπηρεσίες στην Κούβα δεν υγείας, μπορούσαν ούτε χαντζαπλάς να έχουν, βέβαια. Υπηρεσίες υγείας. Οι άνθρωποι, όχι, το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα. Ότι δεν είχαν οι άνθρωποι πράγματα. Και, δεν μπορούσαν να έχουν. Ήταν αποκλεισμένοι. Αναρωτιέμαι πώς μπορεί να είχαν ένα καλό σύστημα. Και, το λέω εγώ. Ήταν αποκλεισμένοι χρόνια. Παρόλα αυτά λοιπόν. Δεν λέω ότι φταίνε, αλλά ήταν αποκλεισμένοι. Παρόλα αυτά λοιπόν ήταν πολύ υψηλού επίπεδου και κύρια, θα σας πω για την Κούβα, που είναι και το κύριο. Γιατί συνήθως όταν λέμε για υπηρεσίες υγείας αναφερόμαστε στην περίθαλψη. Ναι. Αλλά έμφαση πρέπει να δίνουμε στην πρόληψη. Μάλιστα. Και πρόληψη στο πλαίσιο του καπιταλισμού και όταν θέλετε αυτό που λέμε εμείς πρωτογενής πρόληψη. Δηλαδή να εκριζώσεις εκείνες τις αιτίες που υπονομεύουν και φύρουν την υγεία. Εντατικοποίηση, ελαστικές σχέσεις εργασίας, αβεβαιότητα, μάλιστα, ανασφάλεια για το μέλλον. Δεν μπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Γι' αυτό δυνατό κουκουέ για να αντιπαλέψουμε την αντιλαϊκή λέλαπα που θα έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά και κυρία για Ρέτζη, να τα έχουμε είπατε την όλα. Προοπτική σας ευχαριστούμε πάρα για πολύ. Το μέλλον που μας αξίζει. Ευχαριστούμε Εγώ πολύ σας ευχαριστώ που πολύ.